Αγνοώντα τι απειλέ των Βορείων γειτόνων, τη Συνότια Κορέα ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ασκήσει Βασική Βούληση και Νεαρόσα Ετό θα διαρκέσουν μέχρι τι 30 Απριλίου με τη συνδρομή 17.000 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ η δεύτερη θα έχει διακλαδική συμμετοχή. Οι ασκήσει ξεκινούν τρει ημέρε μετά την έγκριση τη νέα δέσμη κυρώσεων από τον ΟΗΕ εναντίον τη Πιονγκάνγκ. Η Βόρεια Κορέα πρέπει να σταματήσει άμεσα την απερίσκεπτη συμπεριφορά τη που οδηγεί σε αυτοκαταστροφή. Αν η Βόρεια Κορέα αγνοήσει τι προειδοποιήσει μα και προκαλέσει, οι ένοπλε δυνάμει μα θα απαντήσουν αποφασιστικά και ανηλαιώ, δήλωσε ο εκπρόσωπο του Νοτιοκορεατικού Υπουργείου Άμυνα. Την περασμένη εβδομάδα, ο ηγέτη τη Βόρεια Κορέα, Κιμ Γιονγκούν, διέταξε το στρατό να είναι έτοιμο για χρήση πυρηνικών όπλων ενάντια στι, όπω χαρακτηριστικά είπε, εχθρικέ απειλέ. Η απομονωμένη διεθνώς χώρα εξακολουθεί να απορρίπτει την κατακραυγή για το πυρηνικό και πυραυλικό τη πρόγραμμα, ακόμα και αν αυτή πλέον προέρχεται και από κράτη τα οποία παραδοσιακά υπήρξαν συμμαχοί της.